Οφείλω να σημειώσω ότι τόσο ο πρόεδρος Μπαρόζο όσο και ο πρόεδρος Ρομπάη με τη στάση τους και την προσπάθεια που έκαναν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου πραγματικά προσπάθησαν να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Πριν από πολλά χρόνια, το 1985, σε αυτό το ίδιο κοινοβούλιο συζητιόταν η έκθεση του καθηγητού Τσεκίνη, την οποία είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «The Cost of Non-Europe», «Το κόστος της μη Ευρώπης». Πιστήκαμε τότε όλοι ότι έπρεπε να υπάρξει κοινό νόμισμα για να υπάρξει πραγματικά μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομισματική ένωση όμως έμεινε ελλιπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τώρα φαίνεται ότι συζητάει ποιο θα είναι το κόστος της Ευρώπης και όχι το κόστος της μη Ευρώπης. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συζητείτε η αλλαγή της συνθήκης υπό την έννοια διακρατικής συμφωνίας, ας πούμε τύπου Σέγγεν, στην εποχή μας? Θα μου πείτε, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Συνέλευση, για να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, να συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, από το αν χρειάζεται χρόνος, είναι ανάγκη να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση, κύριε Πρόεδρε. Και δημοκρατική νομιμοποίηση σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποσπασματικά κάθε φορά, γιατί νομίζω δεν τελειώσαμε με το Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν, αν τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ένα ρόλο που υπερκαλύπτει θεσμικά και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων που τελικά είναι ανύπαρκτος.